Βιβλίο Σαμουήλ Α. Σαμουήλ Α, λοιπόν, σελίδα 284. Από το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, 18 και εδάφιο 28. Σελίδα, λοιπόν, 284. Ιώτα Ήτα, 28. Και είδον ο Σαούλ και γνώρισε ο το Κύριος ήτο μετά του Δαβίδ. Και Μιχάλ, η θυγάτερ του Σαούλ, η γάπα αυτόν. Και έτσι μάλλον εφοβείται ο Σαούλ από προσώπου του Δαβίδ και έγινε ο Σαούλ παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Εξήλθον δε οι άρχοντες των Φιλιστέων εις πόλεμον, αφής ημέρας εξήλθον, ο Δαβίδ εφέρετο μετασυνέσεως μεγαλυτέρας παρά πάντα στους δούλους του Σαούλ, όθεν το όνομα αυτού ετιμήθη σφόδρα. Και είπε ο Σαούλ προς τον Ιωνάθαν τον Ιων αυτού και προς πάντα στους δούλους αυτού να θανατώσω στον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως, ο ιός του Σαούλ, η γάπα καθ' υπερβολήν τον Δαβίδ και απήγγειλεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ λέγον «Σαούλ ο πατήρ μου ζητεί να σε θανατώσει. Τώρα λοιπόν φυλάχτη παρακαλώ έως πρωί και μένε να αποκρύφω τόπο και κρύπτου. Εγώ δε θέλω εξέλθει και σταθεί πλησίον του πατρός μου εν το αγρό όπου θελησίστε και θέλω μιλήσει περί σου προς τον πατέρα μου. Και θέλω ειδή τι είναι και θέλω σου απαγγείλει». Και λάλησε ο Ιωνάθαν καλά περί του Δαβίδ προς τον Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν «Ας μη αμαρτήσει ο βασιλεύς εναντίον του δούλου αυτού εναντίον του Δαβίδ επειδή δεν ημάρτησε εναντίον σου και επειδή τα έργα αυτού εστάθησαν σε πολύ καλά διότι ρίψω και αντίνευσε τη ζωή αυτού και θανάτωσε των Φιλιστέων και ο Κύριος έκαμε σωτηρίαν μεγάλην πάντα τον Ισραήλ και είδες και εχάρις. Γιατί λοιπόν θέλεις να αμαρτήσεις εναντίον του αθώου αίματος θανατώνων τον Δαβίδ χωρίς αιτίας?» Και υπήκουσε ο Σαούλ στην φωνή του Ιωνάθαν και όμως ο Σαούλ λέγον «Ζή Κύριος δε θέλει θανατωθεί». Και έκραξεν ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ και απήγγειλε προς αυτόν ο Ιωνάθαν πάντα στους λόγους τούτους και έφερε ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ προς τον Σαούλ και τον όπιον αυτού ως πρώτερον. Έγινε δε πάλι πόλεμος και εξήλθε ο Δαβίδ και πολέμησε μετά των Φαλιστέων και πάταξε αυτούς εν σφαγή μεγάλη και έφυγον από προσώπου αυτού. Και το πονηρό πνεύμα παρακυρίου εστάθη επί τον Σαούλ ενώ εκάθητο εν το οίκο αυτού μετά του δωρατίου εν τη χειρή αυτού. Ο δε Δαβίδ έπαιζε το όργανο δια της χειρός αυτού και ζήτησε ο Σαούλ να χτυπήσει με το δωράτιον τον Δαβίδ και έως εις τον τείχον. Εξέκλεινε όμως από προσώπου του Σαούλ και χτύπησε τον τείχον με το δωράτιον. Ο δε Δαβίδ έφυγε και διεσώθη εκείνη τη νύχτα. Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς προς τον οίκον του Δαβίδ για να πειραφυλάξουν συν αυτόν και να θανατώσουν συν αυτόν το πρωί. Απήγγειλε δε προς τον Δαβίδ η Μιχάλ, η γυνή αυτού λέγουσα, «Εάν δε σώσεις τη ζωή σου τη νύχταν ταύτην, αύριο θέλεις θανατωθεί». Και κατεβίβασε η Μιχάλ τον Δαβίδ δια της Θηρίδος και ανεχώρησε και έφυγε και διεσώθη. Τότε λαβούσα η Μιχάλ ομοίωμα, έθεσεν επί της κλίνης και έβαλεν στην κεφαλήν αυτού προς κεφάλαιον εκτριχών εγών και εσκέπασεν αυτό με φόρεμα. Και ότε απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς για να συλλάβωσε τον Δαβίδ, εκείνη είπε «Άρρωστος είναι». Πάλι να απέστειλεν ο Σαούλ τους μηνυτάς για να είδωση τον Δαβίδ λέγον «Φέρετε μη αυτόν επί της κλίνης για να θανατώσω αυτόν». Και ότε εισήλθον μηνυτέ, ειδού ήτο το ομοίωμα επί της κλίνης και προς κεφάλαιον εις την κεφαλήν αυτού εκτριχών εγών. Και είπε ο Σαούλ προς τη Μιχάλ, «Διατί με υπάτησας ούτω και απέπαμψας τον εχθρόν μου και διεσώθη?» Και απεκρίθη Μιχάλ προς τον Σαούλ, αυτός είπε προς εμέ, άφες με να φύγω, διατί να σε θανατώσω. Και έφυγε ο Δαβίδ και διεσώθη και ήλθεν προς τον Σαμουήλ εις Ραμά και απήγγειλαν προς αυτόν πάντα όσο είχε κάνει σε αυτόν ο Σαούλ και πήγαν αυτός και ο Σαμουήλ και κατόκισαν εν Ναβιώθ. Απήγγειλαν δε προς τον Σαούλ και είπον «Ιδού ο Δαβίδ είναι Ναβιώθ εν Ραμά». Και απέστειλαν ο Σαούλ μηνυτάς να συλλάβωσε τον Δαβίδ και ότε είδον τη σύναξη των προφητών προφητευόντων και τον Σαμουήλ προϊστάμενον επ' αυτούς επήλθε πνεύμα Θεού επί τους μηνυτάς του Σαούλ και προεφύτευον κι αυτοί. Και ότε απηγγέλθη προς τον Σαούλ απέστειλεν άλλους μηνυτάς και αυτοί ομοίως προεφύτευον.
και απέστειλεν πάλιν ο Σαούλ τρίτην φοράν μηνυτάς και αυτοί έτη προεφύτευον. Τότε πήγε αυτός εν Ραμά και ήλθεν έως του μεγάλου φρέατος του εν Σοχώ και ρώτησε λέγον «Πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ» και είπον «Ιδού εν Αβιώθ εν Ραμά» και πήγαινε εκεί εις Ναβιώθ εν Ραμά και πνεύμα Θεού επήλθε και επ' αυτόν και εξικολούθη την οδόν αυτού προφητεύων έως σου ήλθεν εις Ναβιώθ εν Ραμά και εκδυθεί στα ημάτια αυτού και αυτός προεφύτευεν ενώπιον του Σαμουήλ κατά τον αυτόν τρόπον και κατέκειτο γυμνός όλη εκείνη την ημέρα και όλη εκείνη τη νύχτα δια τούτο λέγουσι και Σαούλεν προφήτες. Αμήν. Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα τώρα για τον Δαβίδ, τον άνθρωπο του Θεού, γιατί είναι φανερό πλέον ότι ο Θεός είναι μαζί του και αυτό προκαλεί και τη ζήλια από τους άλλους ανθρώπους, αλλά προκαλεί και το μίσος του διαβόλου. Ο Σαούλ προσπάθησε με κάθε τρόπο έμεσα να θανατώσει τον Δαβίδ. Όμως απέτυχε, γιατί όλες οι πονηριές του, κάθε πανουργία που χρησιμοποίησε, ο Θεός εγέλασε με αυτήν και την μετέτρεψε. Ο Θεός την πανουργία και την πονηριά του και την επιθετικότητά του, αντί κατάρα όπως ήθελε ο Δαβίδ, ο Σαούλ τη μετέτρεψε σε ευλογία. Και ο Θεός έχει αυτή τη δυνατότητα και εμείς πρέπει, αγαπητά μου αδέλφια, να προσευχόμαστε γι' αυτό, γιατί ο Θεός έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει την κατάρα σε ευλογία, το κακό σε καλό, την αρρώστια σε υγεία. Είναι αυτός που κάνει τις τέλειες αλλαγές. Γι' αυτό και είναι πολύ σοβαρό για τον χριστιανό να μην φοβάται. Και ιδίως να μην φοβάται το διάβολο. Ο διάβολος δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα, ούτε να μας αγγίξει δεν μπορεί, εφόσον βεβαίως είμαστε στο θέλημα του Θεού και στον αγιασμό και στην καταρότητα ενώπιον του Θεού. Δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Γι' αυτό μη λες έκανε αυτό ο διάβολος, έκανε εκείνο, τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Αλλά πρέπει να το πιστέψουμε, γιατί αν δεν το πιστέψουμε, του δίνουμε τόπο και κάνει. Πρέπει να πιστέψουμε ότι και είναι νικημένος. Ο Χριστός τι λέει, εγώ ενίκησα. Και εμείς είμαστε με τη μεριά του νικητού. Τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει όταν πιστεύουμε ακριβώς αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Πολύ μεγαλύτερος. Μέσα σου κατοικεί ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Ποιος μπορεί να έρθει να σ' αγγίξει? Δεν μπορεί, δεν έχει εξουσία, δεν έχει δύναμη. Πονηριές μπορεί να κάνει, αλλά και αυτές οι πονηριές ο Θεός τις βγάζει εναντίον του και υπέρ των παιδιών του Θεού. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το καταλάβουμε ότι είναι δεμένος. Έτσι θα τον δούμε, σαν ένα σκύλο, σαν ένα άγριο θηρίο που μπαίνουμε μέσα σε ένα πάρκο. Γριλίζει, φωνάζει, γαυγίζει, ό,τι θέλει κάνει, αλλά είναι δεμένος. Δεν μπορεί να έρθει κοντά σου. Πρόσεξε όμως εσύ, μην πας κοντά του. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς μην πάμε κοντά του. Αυτός δεν μπορεί να μας πλησιάσει. Είναι δεμένος. Και μη φοβάσαι ούτε ανθρώπους, ούτε το διάβολο. Αλλά τι λέει ο Χριστός? Μη φοβού, μόνο πίστευε. Και η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Όταν φοβάσαι και δίνεις σημασία στον εχθρό, αυτό σημαίνει ότι δεν αγαπάς πολύ τον Χριστό. Ή δεν έχεις καταλάβει και δεν έχεις εμπιστευτεί το Λόγο του Θεού που είναι απόλυτος. Έχουμε εξουσία να πατάμε επάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και τίποτα δεν μπορείς να μας βλάψει. Έχουμε εξουσία να λέμε στο όνομα του Χριστού σε επιτιμώ διάβολε, φύγε και να φεύγει, γιατί τον διατάζουμε στο όνομα του Χριστού. Αλλά μην πλησιάσεις κοντά του,
Μη δώσεις τόπο στο διάβολο με τις πονηριές σου, με παραβάσεις, με ανομίες. Όχι ότι και τότε δεν σε φυλάει ο Θεός, πάντοτε μας φυλάει ο Θεός, αλλά η ασφάλειά μας είναι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Όταν κάνουμε αυτά που είναι γραμμένα, είμαστε σε απόλυτη ασφάλεια. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά στη ζωή του Δαβίδ. Το τι έκανε ο διάβολος για να θανατώσει τον Δαβίδ, που ήξερε ότι ο Θεός τον είχε εκλέξει, δεν λέγεται. Αλλά οι αποτυχίες του ήταν πλήρεις. Ότι μεθοδεύεται πανουργίες εις βάρος σου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εάν ξέραμε, για να έρθουμε σήμερα στην Εκκλησία, τι, πώς εργάστηκε ο Χριστός, θα τον δοξάζαμε μέρα και νύχτα. Η αγωνία του διαβόλου να μην πεις από την πόρτα. Η αγωνία του διαβόλου να μπει στο ταμείο σου. Η αγωνία του διαβόλου να μην ανοίξει τη γραφή. Η αγωνία του διαβόλου είναι να μην υπηρετήσεις τους αδελφούς σου. Αλλά δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι νικημένος. Ο Χριστός είναι νικητής. Και εμείς είμαστε με τη μεριά του νικητή. Δεν έχουμε δύναμη να τον πολεμήσουμε, αλλά έχουμε δύναμη να αντισταθούμε. Γιατί λέει η Γραφή, πλησιάσατε εις τον Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει. Τι σημαίνει να αντιστέκομαι στο διάβολο? Σε κάθε πειρασμό δεν πέφτω. Προσεύχομαι και λέω βόηθα με Κύριε. Καταλαβαίνω ότι είναι πειρασμός. Γιατί όταν βλέπω να, η καρδιά μου να τρέχει σε κάτι που ξέρω ότι δεν το θέλει ο Θεός, εκείνη τη στιγμή να καταλάβω ότι βρίσκομαι σε πειρασμό. Ότι έχει ρίξει το αγκίστρι του, το δόλωμά του, για να το δαγκώσω. Κάθε φορά λοιπόν που η καρδιά μας, και εκπείραστα λέμε αυτά έτσι, η καρδιά μας στρέφεται σε κάτι που δεν θέλει ο Θεός, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, πάσαν χαράν τώρα νομίσατε όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς. Εκείνη τη στιγμή έχεις δύναμη να ζητήσεις το αίμα του Χριστού, τη χάρη του Χριστού, το έλεος του Χριστού και θα σε ελευθερώσει. Και θα σε απαλλάξει από τον πειρασμό και θα σε σώσει και θα σε ευλογήσει. Γιατί ο Θεός είναι απείραστος κακών και δεν πειράζει κανέναν. Ούτε πειράζεται δηλαδή από κανέναν, ούτε πειράζει κανέναν. Με πειρασμό δεν έχει δουλειά ο Θεός. Και εφόσον ο Θεός δεν έχει δουλειά με πειρασμό, έχω τη βοήθειά Του την ώρα του πειρασμού. Με βοηθάει. Με προστατεύει. Ο Δαβίδ λοιπόν έγινε παντοτινός εχθρός του Σαούλ. Ξέρετε τι πει παντοτινός εχθρός? Δεν τον συγχωρώ ποτέ. Όμως εκείνο που έχει σημασία δεν είναι αν οι άνθρωποι είναι εχθροί μας ή αν ο διάβολος είναι εχθρός μας. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο Θεός να είναι φίλος μας. Και μάλιστα τώρα ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη να είναι φίλος μας. Δηλαδή τι σημαίνει φίλος μας? Να έχουμε πολύ καλές σχέσεις μαζί Του. Να μην είναι ένας άγνωστος Θεός. Δεν είναι, γιατί μας αναγέννησε. Αλλά να μην είναι και ένας μακρινός Θεός που μπορεί να είναι σε μας, αν εμείς τον παραμελούμε, τον ξεχνάμε. Αυτός δεν μας ξεχνάει ποτέ. Αυτός πάντοτε μας περιμένει. Είναι πιστός να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν δύναται. Ποτέ δεν θα πιστήσει, ποτέ δεν θα σε απογοητεύσει, ποτέ δεν θα απομακρυνθεί από σένα. Αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό, σε περιμένει. Δεν έρχεται να σε βιάσει, να σε αναγκάσει. Απλώς χτυπάει την πόρτα. Τακ, 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 ιδού στέκομαι έξω από τη θύρα και κρούω. Και περιμένει να δει, θα ακούσεις? Και αν ακούσεις καλώς. Αν δεν ακούσεις θα συνεχίζει να χτυπάει. Μέχρι να ακούσεις. Πρέπει να ακούμε το χτύπημα του Χριστού. Και όταν ακούσεις θα ανοίξεις την πόρτα. Αν ακούσεις και ανοίξεις την πόρτα, από εκεί και πέρα έγινε φίλος σου. Πλησίων σου. Τόσο πλησίων που κανένας άλλος δεν μπορεί να είναι. Μπορείς να πας να τα πεις όλα.
και θα σε ακούσει. Είναι ένας Θεός που ξέρει και ακούει. Όλα μπορείς να πας να τα πεις. Και μην μπερδέψουμε αυτά που λέει η Γραφή, όταν προσεύχεστε μη βατολογείτε. Αυτό το λέει όταν είσαστε όλοι μαζί και προσεύχεστε. Όταν είμαστε όλοι μαζί. Παρακάτω όμως θα διαβάσετε, λέει, όταν εσύ προσεύχεσαι, μπες στο ταμείο σου και εκεί μη βγεις, πες του τα όλα. Σ' ακούει με μεγάλη προσοχή, με μεγάλη αγάπη, με μεγάλη φροντίδα. Και όχι μόνο ο Ιησούς Χριστός, αλλά σ' ακούει και ο Πατέρας ο Ουράνιος, ο οποίος έχει και μια καλή συνήθεια. Είδατε, μας αποκαλύπτει και τις συνήθειές του ο Θεός. Αποκαλύπτεται, μόνο είναι το κρυπτό. Το Θεό, εδώ θα τον δούμε τον Χριστό να αποκαλυφθεί. Τον Πατέρα μας, ο Πατέρας μας αποκαλύπτεται μόνο στο ταμείο σου. Μόνο εκεί θα έρθει να σου αποκαλυφθεί. Μόνο εκεί θα έρθει να σου φανερώσει την αγάπη του. Είναι μια ωραία ιστορία που είχα ακούσει και την άκουσα και σήμερα και με έχει εντυπωσιάσει σήμερα ακόμη πιο πολύ. Ήταν δύο μικρά κοριτσάκια και λέει το ένα κοριτσάκι στο άλλο περίπου 8, 9, 10 χρονών ήτανε. Λέει, εμείς πιστεύουμε στο Θεό. Και το άλλο κοριτσάκι λέει, τι είναι ο Θεός? Και σκέφτηκε η αδελφούλα μας. Σκέφτηκε καλά και λέει, τώρα θα σου δείξω. Και πηγαίνει στο δωμάτιο και σβήνει το φως. Ήταν η νύχτα, σβήνει το φως. Το κοριτσάκι φοβήθηκε, το ανάβει το φως. Λέει, αυτό είναι ο Θεός, ο Θεός είναι φως. Δεν είναι πολύ ωραίο? Αυτό είναι ο Θεός είναι φως. Όταν είναι ο Θεός μαζί σου δεν φοβάσαι τίποτα. Είναι όλα καθαρά, τα βλέπεις. Όταν ο Θεός δεν είναι μαζί σου είσαι στο σκοτάδι. Αυτό είναι αποκάλυψη, έτσι, φανέρωση Θεού. Αυτό είναι ο Θεός, λέει, ο Θεός είναι φως. Και ακόμη μου αρέσει αυτό. Τότε μ' άρεσε, τώρα μ' αρέσει πιο πολύ και θέλω να μην το ξαναξεχάσω. Γιατί όταν ξέρουμε ότι ο Θεός είναι φως, αδελφοί αγαπητοί, εμείς δεν περπατάμε στο σκοτάδι ποτέ. Και δεν πρέπει να περπατάμε στο σκοτάδι. Και δεν θέλει ο Θεός να περπατάμε στο σκοτάδι. Βλέπετε πόσο εύκολα με αποκάλυψη Θεού μπορείς να πεις με μία λέξη τι είναι ο Θεός. Ο Δαβίδ λοιπόν όπου πήγαινε τον ευόδενε ο Θεός, γιατί εφαίρετο μετασυναίσεως. Και η σύνεση δεν είναι ανθρώπινη δυνατότητα, εδώ να προσέξουμε αδερφοί. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά είναι έξυπνοι. Έχουν αντίληψη. Είναι και σοφοί, ξέρουν πολλά. Έχουν διαβάσει. Αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη σοφία, την ανθρώπινη, που πολλές φορές είναι γήινη, ζωώδης και δαιμονιώδης. Μιλάμε για μια άλλη σοφία, άνωθεν σοφία, που έχει άλλα χαρακτηριστικά. Η σοφία αυτή για την οποία μιλάμε, όταν κάποιος άνθρωπος την έχει, τότε ξέρει τι είναι το θέλημα του Θεού. Όχι έχει γνώση πολύ, αλλά γνωρίζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού ο σοφός άνθρωπος. Και ο συνετός άνθρωπος γνωρίζει πώς να συμπεριφέρεται στην παρουσία του Θεού και στο περιβάλλον του. Με αποτέλεσμα να ευαρεστείται ο Θεός αυτόν και να τον ευωδώνει ό,τι και αν κάνει. Αυτή τη σοφία θέλουμε. Τη σοφία του Θεού, την άνωθεν, που είναι καθαρή, αγία, ειρηνική. Σου δίνει καρπό. Απολαμβάνεις την εύνοια του Θεού. Μπορεί ο Δαβίδ να μην ήταν σπουδαγμένος στρατηγός, ούτε έμπειρος πολεμιστής. Έμπειρος πολεμιστής ήταν ο Γολιάθ. Σπουδαγμένος στρατηγός ήταν ο Γολιάθ. Ο Δαβίδ όμως ήξερε από το Θεό πως μπορεί να τον νικήσει. Με την πέτρα και τη σφεντόνα. Μπορεί να μην ήταν το κοριτσάκι αυτό σπουδαγμένη θεολόγος, που δεν ήτανε, αλλά ήξερε με μία λέξη να πει τι είναι ο Θεός. Γι' αυτό εμείς θέλουμε αυτή τη σοφία, την ουράνια.
και μάλιστα να τη ζητάμε, γιατί αυτή η σοφία η ουράνια, αδερφοί, δεν συγκρίνεται με τη γήινη. Καμία σχέση δεν έχει. Εάν κάποιος άνθρωπος νομίζει ότι είναι σοφός, γιατί είναι έξυπνος, πράγματι υπάρχουν άνθρωποι που λένε, όπως λέγεται, το IQ, που σημαίνει ο δείκτης ευφυΐας, είναι πάρα πολύ ψηλό. Έχω γνωρίσει εγώ λίγους, αλλά έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους που πραγματικά είναι ιδιαίτερας ευφυΐας. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, δεν μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, δεν μπορεί να φανερώσει πολλά πράγματα. Γιατί όταν περπατάμε με την σοφία μας την ανθρώπινη, κάνουμε ό,τι νομίζουμε εμείς καλό. Κάνουμε ό,τι κρίνουμε εμείς καλό. Αλλά ξέρετε η γνώση μας πώς είναι. Τίποτα, μηδενική. Ενώ αυτός που έχει τη σοφία του Θεού, ρωτάει και ο Θεός του αποκαλύπτει αυτά που μόνο ο Θεός ξέρει, και την αρχή και τη συνέχεια και το τέλος. Δαβίδ λοιπόν ήταν σε ασφάλεια. Όταν διεπίστωσε ο Σαούλ ότι με πανουργιά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, με την πανουργία του δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και την πονηριά του, τότε είπε, ξέρω τι θα κάνω. Θα τον σκοτώσω κατευθείαν. Φωνάζει λοιπόν τους εξουματικούς του, τους δούλους του και λέει, πάμε να σκοτώσουμε τον Δαβίδ. Τέλειωσε. Το πήρε απόφαση. Μόνος του είναι, να μηνθεί δεν μπορεί, εμείς θα το σκοτώσουμε, εγώ το πήρα απόφαση, θα το σκοτώσω. Αυτό το άκουσε ο Ιωνάθαν. Κοιτάξτε τώρα πως χρησιμοποιεί ο Θεός να σώσει. Και ποιον θα χρησιμοποιήσει, τον Ιωνάθαν. Πρώτα και μετά τη Μιχάλ. Ποιοι είναι αυτοί? Επειδή ξέρει ο Θεός το μέλλον, τους έχει εκπαιδεύσει, τους έχει προετοιμάσει, έχει φτιάξει την καρδιά τους για τη δεδομένη στιγμή. Και ο Ιωνάθαν λέει λοιπόν στον Δαβίδ, φύγε, φύγε, κινδυνεύεις, ο πατέρας μου αποφάσισε να σε σκοτώσει. Κρύψου για λίγο, θα πάω να του μιλήσω και πιστεύω ότι μπορώ να τον μεταπίσω, να τον κάνω να αλλάξει γνώμη. Και πραγματικά κρύβεται ο Δαβίδ, πάει ο Ιωνάθαν, λέει στο Σαούλ, μα γιατί θέλεις, λέει, μπαμπά, πατέρα, βασιλιά, κύριε μου, να τον σκοτώσουμε, αφού αυτός ο άνθρωπος ήτανε, δεν σου έχει κάνει τίποτα, τα έργα του εστάθησαν πολύ καλά σε σένα, ακόμη και τη ζωή του ερήψω κινδύνευσε όταν στάθηκε μπροστά στον Φιλιστέο και τον θανάτωσε. Και ο Κύριος έκανε μέσα από αυτόν μεγάλη σωτηρία στον Ισραήλ, και εσύ ακομίδες και χάρηκες. Γιατί λοιπόν να αμαρτήσεις εναντίον αθώου αίματος θανατώνων τον Δαβίδ? Και κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί τους ανθρώπους, ο Σαούλ πίστηκε, αλλά πίστηκε για λίγο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που δεν είναι στερεοί και αμετακίνητοι στο θέλημα και στο λόγο του Θεού, πράγμα το οποίο μας προτρέπει ο Θεός. Μην αλλάζεις γνώμη, μεταβάλλεσαι εύκολα. Βρες, ψάξε και βρες ποιο είναι το θέλημα του Θεού και εκεί μείνε. Στερεός και αμετακίνητος. Γιατί άνθρωπος δίγνωμος, αυτό ή εκείνο, εκεί να κάνω, αυτό να πάω, μήπως δεν πρέπει, αν δεν πρέπει, σταμάτα. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλο το δρόμο του, σε όλες τις αποφάσεις του. Και όλοι οι άνθρωποι είναι δίγνωμοι. Μόνο ένας άνθρωπος δεν είναι δίγνωμος, αυτός που έχει οδηγία Θεού, αυτός που εξητάει τον Κύριο. Προσέξτε, όχι προσεύχομαι ο Θεός με ακούει και θα μου κάνει αυτό που του είπα. Δεν είναι αυτό. Προσεύχομαι και ρωτάω να μου πει ο Θεός τι να κάνω. Δεν θα πω εγώ στο Θεό τι να κάνει. Ο Θεός θα μου πει εμένα τι θα κάνω. Ο Θεός θα μου φανερώσει και δεν βιάζονται καθόλου. Γιατί ξέρουνε οι άνθρωποι αυτοί ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης μόνο στους εξητούντας Αυτόν. Μόνο εξητώντας το Θεό θα είναι μισθαποδότης σου ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Και όχι θα τον εξητήσω μια φορά και τελειώσαμε. Γιατί δεν είναι κάθε φορά η ίδια. Θα τον εξητήσω και θα τον εξητάω κάθε φορά, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, όταν βρίσκομαι μπροστά σε λήψη απόφασης. Κάθε φορά όμως. Αλλιώς ο ασεβής, έτσι λέει η Γραφή, ο ασεβής θα είναι σαν φύλλο που το παίρνει ο άνεμος και το πηγαίνει πότε από εκεί, πότε από εδώ. Ενώ ο ευσεβής είναι σαν δέντρο πευτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Ο Σαούλ ασεβής. Γι' αυτό και μεταβάλλεται. Πότε λέει έτσι, πότε λέει αλλιώς, πότε λέει. Γιατί να τον σκοτώσει, έχεις δίκιο, του λέει ο Νάθαν, δεν θα τον σκοτώσω. Λέει να τον φέρω, φέρτον. Άλλαξε γνώμη. Τον έφερε. Ξανά γίνε πόλεμος. Ξανά ευόδωσε ο Θεός τον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ πια ζούσε δίπλα στον Σαούλ όπως παλιά. Έπαιζε, έψελνε και έπαιζε τη λύρα του. Όταν το πνεύμα το πονηρό ερχόταν και πείραζε το Σαούλ. Γιατί ο Σαούλ δεν μπορεί να είναι στερεός και αμετακίνητος? Γιατί επηρεάζεται από το διάβολο. Πώς? Τον πλανάει ο διάβολος. Θυμάστε τι είπαμε, αντιστάθητε και θα φύγει. Μην τον αφήσεις να σε πλανήσει. Μην τον αφήνεις να σου βάζει διαλογισμούς, προτάσεις δικές του. Δεν θέλουμε τις προτάσεις του διαβόλου, έχουμε το Λόγο του Θεού. Και μην πεις ότι αυτό δεν είναι κακό. Κακό είναι, δεν είναι κακό. Ό,τι είναι έξω από το Λόγο του Θεού δεν είναι καλό. Ό,τι είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Δεν χρειάζεται να το δοκιμάσεις. Μπορεί να είναι σοφό, αλλά έχει ανθρώπινη σοφία. Μπορεί να είναι αγαθό, αλλά έχει ανθρώπινη αγαθοσύνη. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η σοφία του Θεού και η αγαθοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και όταν ήρθε το Πνεύμα το Πονηρό να τον πειράξει, τον θύμωσε, τον αγρίεψε, έπαιζε ο καημένος ο Δαβίδ, σηκώνει το δόρυ του, α, τον τρυπήσω μέχρι τέλους. Εκεί ο Δαβίδ κάνει στην άκρη, δεν είναι εύκολο να κάνει στην άκρη καθώς ήταν δίπλα-δίπλα. Μόνο ο Θεός τον βοηθάει. Δηλαδή θα τολμούσε να πει κανείς ότι ήταν παραδομένος στα χέρια του με την αγαθοσύνη του. Τον πίστεψε. Ο Θεός όμως τον φυλάει. Και έκανε στην άκρη και το βάλε στα πόδια και σώθηκε. Ο Σαούλ αγρίεψε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και απέστειλε μηνυτά προς τον οίκον του Δαβίδ για να τον παραφυλάξουν και να τον θανατώσουν το πρωί. Πηγαίνετε έξω από το σπίτι του και μόλις τον δείτε να βγαίνει, σκοτώστε τον. Τώρα το δεύτερο πρόσωπο που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός. Επαναλαμβάνω, ένα ωραίο εδάφιο. Μεταξύ των βοηθούντων με είναι ο Κύριος πάντοτε. Αυτό γιατί το λέει ο Θεός? Για να μην αισθανόμαστε υποχρέωση στους ανθρώπους που μας βοηθάνε. Μόνο στο Θεό υποχρέωση και δόξα. Τους αγαπάμε όλους, αλλά μην τους δοξάζουμε. Ήρθε και με βοήθησε. Σε βοήθησε, αλλά όχι αυτός, ο Κύριος. Μην το θεοποιήσουμε κανέναν άνθρωπο τον οποίον ο Κύριος ξεσήκωσε να μας βοηθάει, να μας βοηθήσει, να συνεχίζει να μας βοηθάει. Πούμε, ούτε όμως αν μας ξεσηκώσει εμάς ο Θεός να βοηθήσουμε κάποιον, να περιμένουμε ανταποδόσεις. Δεν βοηθάμε εμείς, ο Κύριος βοηθάει. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Είτε μας βοηθάνε είτε βοηθάμε, δεν είναι ο άνθρωπος, είναι ο Χριστός. Και τη δόξα εκεί τη δίνουμε. Την ευγνωμοσύνη, την ευχαριστία μόνο σε Αυτόν. Στα αδέλφια μας, την καλοσύνη μας και την αγάπη μας. Μην οφείλετε εις μηδέν ανε μηδέν, εκτός από τον αγαπάτε αλλήλους. Το δέχει πολύ πολύ χειρότερο από αυτά που είπα τώρα, είναι όταν βοηθάς για να τον κερδίσει την καρδιά του, την ψυχή του. Για να τον κάνεις φίλο σου. Για να έρθει στην εκκλησία σου. Για να κυβερνείται από σένα. Κάποτε θυμάμαι, στην Αυστραλία είμαστε,
Είχαμε προσευχηθεί και βάφτισε ο Κύριος με πνεύμα Άγιο μια κοπελίτσα. Σηκώνει τα πάνω, τώρα αδερφέ θα κάνω ό,τι μου λες. Λέω, σώθηκες. Τώρα σώθηκες. Άμα κάνεις ό,τι σου λέω. Πρώτον, γιατί θα νομίζεις ότι εγώ σε βάφτισα, και δεύτερον, γιατί χάθηκες φουκαριέρα μου. Όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί. Όταν μπορείς και βοηθάς, να ξέρεις ότι ο Θεός σου έχει δώσει την ικανότητα. Η ικανότητα δεν είναι από μας, είναι από το Θεό. Γι' αυτό και εσύ να δώσεις δόξα στο Θεό και μη διεκδικήσεις την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων. Να δώσετε μαζί τη δόξα στο Θεό. Και όταν σε βοηθάνε, μην πεις, μωρέ, τι καλός άνθρωπος είναι. Μπράβο του, ο Θεός να τον ευλογεί. Να το πεις αυτό. Αλλά να πεις ότι αυτός που με βοηθάει είναι ο Χριστός. Κύριος είναι, μεταξύ των βοηθούντων με είναι ο Κύριος. Αυτός άνοιξε την καρδιά του, την καρδιά τους. Και αυτός ανοίγει τη δική μας την καρδιά και βοηθάμε. Και καλό είναι όταν βοηθάμε να μην το ξέρει κανείς. Να μην πας φανερά και τον βοηθάς με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά προσπάθησε να τον βοηθήσεις έτσι που να μην ξέρει ποιος άνθρωπος είναι αυτός που τον βοήθησε, για να δίνει χωρίς φόβο και χωρίς πρόβλημα τη δόξα στον Κύριο των δυνάμεων. Ο Θεός χρησιμοποίησε τον Ιωνάθαν, τώρα έτσι σειρά να χρησιμοποιήσει τη Μιχάλη. Να γιατί ο Θεός έβαλε αγάπη στην καρδιά της Μιχάλη. Γιατί του τη χάρισε γυναίκα. Με οποιοδήποτε άλλη γυναίκα θα τον είχε σκοτώσει ο Σαούλ. Εκτός από τη Μιχάλη. Είδατε πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί, να εκλέγουμε την εκλογή του Θεού. Να θέλουμε το θέλημα του Θεού. Είδατε πόσο σοβαρό είναι. Αν είχε πει αυτός, Μιχάλη δεν μ' αρέσει, είναι λίγο έτσι και αλλιώς, και έπαιρνε κάποια άλλη, θα τον είχε σκοτώσει. Γι' αυτό να παίρνουμε τα δώρα του Θεού, αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι είναι δώρα Θεού. Να μην αρνούμεθα τα δώρα του Θεού, αλλά να είμαστε βέβαιοι. Και πώς θα βεβαιωθούμε? Με την προσευχή μας, με την εξήτησή μας, με την πορεία μας. Πάει η Μιχάλη και του λέει, αν σήμερα δεν φύγεις να γλιτώσεις, δεν γλιτώνεις ποτέ, αύριο σε σκοτώνουν. Και τι κάνει η Μιχάλη? Πήγαινε, λέει, τώρα φύγε, και πάει στο κρεβάτι του, βάζει ένα ομοίωμα, τον κατεβάζει από το παράθυρο για να μην τον δούνε οι μηνυτές του Σαούλ που ήταν απ' έξω και τον θανατώσουνε, και ο Δαβίδ έφυγε. Έρχονται οι μηνυτές, λένε, θέλουμε τον Δαβίδ, είναι άρρωστος. Πάνε και λένε του Σαούλ, είναι άρρωστος. Λέει, πηγαίνετε, άρρωστος, σηκώστε τον, φέρτε να τον σκοτώσω. Δεν σκοτώνω μόνο υγιείς, και αρρώστους σκοτώνω εγώ, όλους τους σκοτώνω. Αυτός είναι ο διάβολος όμως, ανθρωποκτόνος, απαρχής. Πήγανε, ψάξανε και βρήκαν ένα ομοίωμα. Του το είπανε του Σαούλ, ο Σαούλ θυμώσε. Πάει στη Μιχάλη, της λέει, τι κάνεις εκεί? Γιατί έδιωξες τον εχθρό μου? Ακούστε πώς τον βλέπει. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Έτσι βλέπει ο Σαούλ τον Δαβίδ, εχθρό του. Αλλά ο Δαβίδ δεν είναι εχθρός. Ο Σαούλ είναι εχθρός του Δαβίδ. Έτσι μας βλέπει ο διάβολος, εχθρούς του. Εμείς δεν έχουμε τίποτα εναντίον του. Εμείς αγαπάμε τον Χριστό. Δεν έχουμε τίποτα με τα παιδιά του. Εμείς θέλουμε να τα σώσει ο Χριστός. Εμείς θέλουμε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, αλλά και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Γιατί έσωσες τον εχθρό μου? Και είπε ένα ψεματάκι η Μιχάλη. Λέει, γιατί με φόβησε. Τον φοβήθηκε δηλαδή. Τώρα ένα σημείο, αδερφοί, πολύ σοβαρό. Ο άνθρωπος του Θεού δεν προκαλεί φόβο. Η Μιχάλη φοβήθηκε τον πατέρα της. Και από φόβο, λέει, μου είπε ότι θα με θανατώσει αν δεν τον αφήσω να φύγει, γι' αυτό και τον άφησα. Ο άνθρωπος του Θεού δεν προκαλεί φόβο. Όταν προκαλείς φόβο, δεν είσαι στο θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού προκαλεί σεβασμό, αγάπη, φέρνει χαρά,
φέρνει ευλογία. Όταν σε βλέπουν τα παιδιά σου και φοβόνται μην τους σπάσεις το κεφάλι, απέτυχες σαν πατέρας. Γι' αυτό και οι μανάδες, μην ενισχύετε το φόβο στα παιδιά σας για τους γονείς, το σεβασμό να ενισχύετε για τους γονείς, όχι τον τρόμο. Δεν είσαι καλός πατέρας όταν σε βλέπουν τα παιδιά και τρέμουνε. Μήπως τους σακατέψεις το ξύλο, τους ξεκολλήσεις τα αυτιά, απέτυχες σαν πατέρας. Και ο Θεός μας έχει δώσει, αδερφοί, μια ωραία συνταγή για τους γονείς που πρέπει πάντοτε να την ξέρουμε και να την έχουμε από υπόψη μας. Όταν είναι βρέφη, τα παιδιά είναι στην αθωότητα, όπως στην εποχή του Αδάμ μέχρι τον Νοέ. Εκεί υπάρχει αθωότητα στο παιδί. Ό,τι και να κάνεις, σ' αγαπάει το παιδί. Όταν μπει όμως στην νηπιακή ηλικία, τότε ο Λόγος του Θεού τι λέει? Εκ νηπιότητος ο άνθρωπος, η καρδιά του ανθρώπου γεμίζει κακία. Εκεί λοιπόν πρέπει να του εμπνεύσεις, όταν είναι νήπιο, δηλαδή από 3 ως 6 χρονών, άντε 7, πρέπει να του εμπνεύσεις τη δικαιοσύνη. Αυτό μόνο καταλαβαίνει. Όπως ήταν η εποχή του Νόε και μέχρι τον Αβραάμ, η εποχή της δικαιοσύνης. Μέχρι τα 6 χρόνια, 7, το παιδί καταλαβαίνει δικαιοσύνη. Κοιτάει, μήπως έβαλες πιο πολύ στο μεγάλο, μήπως έβαλες πιο πολύ στο μικρό. Κοιτάει γύρω-γύρω και φοβάται και αγανακτεί για τη δικαιοσύνη. Αν θέλεις να κερδίσεις το παιδί σου, να δείξεις πόσο δίκαιος είσαι. Δικαιοσύνη. Αλλά τη δικαιοσύνη του Θεού που συγχωρεί, που αγαπάει. Όταν αλλάξει η ηλικία το παιδί και γίνει και μπει στην παιδική ηλικία, από 7 δηλαδή χρονών περίπου μέχρι 13, εκεί το παιδί αυτό έχει ένα πλεονέκτημα και το θέλει αυτό και το ζητάει και μπορείς να το κερδίσεις, την πίστη. Σε πιστεύει, σε εμπιστεύεται. Γι' αυτό μην του πεις ψέματα. Στην νηπιακή ηλικία μην το αδικήσεις. Θα χάσεις την εμπιστοσύνη του, θα χάσεις το σεβασμό σου. Μάλλον να αδικείς εσύ παρά να αδικείς αυτό. Στην παιδική όμως ηλικία μην του πεις ψέματα, γιατί τότε του λες σε πιστεύει. Και όταν διαπιστώσει ότι είπες ψέματα, τότε σε απορρίπτει. Κάνει την εμπιστοσύνη του. Θυμάμαι τώρα τελευταία το εγγονάκι μου, όταν του λέγα κάνα ψεματάκι, θα σας πω τι ψέμα. Του λέω να ψάξω από εδώ και του βγάζει μια καραμελίτσα. Λέω η μασχάλη βγάζει καραμελίτσα. Ψέματα μου λες. Όπου και τρόμαζα. Τότε το κατάλαβα, ότι στα παιδιά δεν λένε ψέματα ούτε για αστείο. Και ιδίως στην παιδική ηλικία, αδερφοί, θα το κερδίσεις μόνο όταν του λες όλη την αλήθεια. Και μην νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει, πιο καλά από σένα καταλαβαίνει. Ποτέ ψέματα στο παιδί, το χάσες. Όταν μπει βέβαια στην εφηβική ηλικία, που είναι 13 με 18, εδώ είναι πιο η δύσκολη. Εκεί θέλει νόμο, πειθαρχία. Το παιδί λοιπόν στη βρεφική ηλικία, στην νηπιακή ηλικία μαθαίνει δικαιοσύνη, στην παιδική ηλικία πίστη, και έτσι κερδίζει το παιδί. Στην εφηβεία πρέπει να το μάθεις πειθαρχία. Νόμος, νομοθεσία. Και μη φοβάσαι, λένε ας τα παιδιά ελεύθερα, όχι ελεύθερα, όχι αχαλήνωτα. Αν τα αφήσει ελεύθερα, φύγανε. Τους βάζεις όρια στα παιδιά της εφηβικής ηλικίας. Και οι γονείς και η εκκλησία, αλλά ιδιαιτέρως οι γονείς. Με νόμο θα τα κρατήσεις. Με νόμο αγάπης, δικαιοσύνης και πίστης. Αλλά προσέξτε, ο νόμος έχει ανταμοιβή. Εάν πράξεις, λέει ο Θεός, όλες τις εντολές μου, θα είσαι ευλογημένος. Όχι νόμος χωρίς ανταμοιβή, νόμος με ανταμοιβή. Εάν κάνεις αυτά που θα σου λέω, εγώ θα σου κάνω αυτό. Δηλαδή βραβείο, ανταμοιβή. Και το παιδί θα ξέρει ότι θα αγωνιστεί, αλλά θα κερδίσει. Μετά τα 18 μπήκαμε στην περίοδο της Χάριτος,
εκεί θα βρει χάρη από το Θεό. Και εσύ και αυτός. Μόνο χάρη από το Θεό. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εσύ. Τα μεταχειρίστηκες όλα όσα σου είπε ο Θεός και τώρα περιμένεις ο Θεός να κάνει έλεος και χάρη στο παιδί σου και σε σένα και στα παιδιά μας όλα για να πηγαίνουν καλά. Και βλέπετε ότι όταν το παιδί έχει μεγαλώσει έτσι, στη φοιτητική ηλικία πολλές φορές επαναστατεί, μόλις τελειώσει το λύκειο γίνεται άλλο παιδί. Πα, στρώνει κατευθείαν. Τι γίνεται? Άλλαξε η οικονομία του. Αλλά όλα εξαρτώνται από τον πατέρα και τη μάνα. Πάρα πολύ σοβαρό είναι αυτό. Να ξέρουμε σε κάθε ηλικία τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό μόνο ο Θεός μας το λέει. Αν πας σε ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους θα σε τρελάνουν. Και θα λένε και σαν χλαμάρες. Όταν εγώ γύρισα σπίτι μου και είδα μέσα από μια χωρισμένη οικογένεια τα προβλήματα που είχαν τα παιδιά, λέω θα πάω σε παιδοψυχολόγο. Ο Ντίνος ήταν πάρα πολύ επιθετικός, σκληρός, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιδί στην παιδική ηλικία. Και πήγα στον παιδοψυχολόγο και μου λέει, αυτό το παιδί μου λέει θέλει τώρα ξυφασκία να μάθει. Λέω, τι θέλει? Ξυφασκία. Γιατί? Για να είναι πειθαρχημένος. Λέω, λες? Και αν δεν μπορέσει θα του κάνεις και γιόγκα. Μόλις άκουσα γιόγκα του λέω, για γιόγκα για να στρώσει. Θα σε τρελάνουν οι παιδοψυχολόγοι και οι ψυχολόγοι. Γι' αυτό είναι γεμάτα το Δαφνί και τα τρελοκομεία. Από αυτούς που τρελαίνουν οι ψυχίατροι. Μόνο ο Χριστός, αδερφοί, θεραπεύει. Δεν λέω για την ασθένεια. Ασθένεια θα πάμε στο νοσοκομείο. Είτε σωματική, είτε ψυχική, είτε πνευματική, θα πάμε στο νοσοκομείο. Αλλά λέω για αυτούς που τρελαίνουμε εμείς. Ξέρεις πόσο εύκολο να τρελάνεις έναν άνθρωπο? Πάρ' τον και πες του είναι νύχτα έξω, ενώ είναι ημέρα. Και βάλε και δύο τρεις να σε πει, και πει, τι είναι, να ρώτα και αυτό είναι, τι είναι, νύχτα, ενώ είναι ημέρα. Βάλε και τον άλλον, τι είναι, νύχτα, τον τρελάνεις. Μα λες να είναι νύχτα, όλοι το λένε, δεν μπορεί να. Αυτό, αδερφοί, δεν είναι αστείο, αυτό είναι μέθοδος να τρελάνεις άνθρωπο που κάνανε οι διάφοροι πολιτικοί σε διάφορα δικτατορικά καθεστώτα. Αν θες να τρελάνεις έναν άνθρωπο είναι εύκολο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να τον στρέψεις στο Λόγο του Θεού. Αλλά πρώτα θα στραφούμε εμείς στο Λόγο του Θεού. Ψάχνει να βρει τον Δαβίδ, που να τον βρει. Ρωτάει, λένε έχει πάει στο Σαμουήλ. Ο καημένος ο Δαβίδ δεν είχε που να πάει. Έχεις βρεθεί ποτέ να μην έχεις που να πας? Αν βρεθείς, να πας στον άνθρωπο του Θεού. Τα ακούτε? Όταν θα έρθει σε αδυναμία και δεν θα ξέρεις τι να κάνεις και δεν θα ξέρεις που να πας και δεν θα ξέρεις πώς να προχωρήσεις, πήγαινε στον άνθρωπο του Θεού. Ο Δαβίδ ήξερε τι να κάνει, γιατί είχε σοφία και σύνεση παρακυρίου. Πήγε στο Σαμουήλ. Είναι ο άνθρωπος που θα σε καταλάβει, είναι ο άνθρωπος που θα σε ακούσει και είναι ο άνθρωπος που μπορεί και θέλει να σε βοηθήσει. Και θέλει και μπορεί. Και θέλει γιατί έχει αγάπη και μπορεί γιατί έχει τη δύναμη του Θεού μαζί του. Γι' αυτό το καλύτερο νοσοκομείο είναι η Εκκλησία. Το ξέρετε? Πιο καλό νοσοκομείο από την Εκκλησία και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα δεν υπάρχει. Όπως το καλύτερο σχολείο, πανεπιστήμιο, είναι η Εκκλησία. Γιατί? Γιατί μαθαίνεις στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο που είναι η Εκκλησία, το θέλημα του Θεού, τη σοφία του Θεού. Είναι νοσοκομείο. Και σου θεραπεύει κάθε τι, σου αποβάλλει κάθε τι που δεν είναι καλό στα μάτια του Θεού, αλλά είναι και στρατόπεδο. Σε εκπαιδεύει να ξέρεις να πολεμάς και στην πραγματικότητα να ξέρεις να νικάς. Τρία πράγματα έχει η Εκκλησία. Σχολείο, νοσοκομείο, στρατόπεδο. Σχολείο που δάσκαλος είναι ο Χριστός.
Νοσοκομείο που γιατρός είναι ο Χριστός. Και στρατόπεδο που στρατηγός βασιλιάς είναι ο Χριστός. Εκεί θα βρεις ειρήνη. Και ο Δαβίδ πήγε στο Σαμουήλ. Και ο Σαμουήλ που τον πήγε στο όρος του Κυρίου για προσευχή. Όταν έρχονται άνθρωποι σε σένα επειδή είσαι άνθρωπος του Θεού, ξέρεις που να τους πηγαίνεις? Στην προσευχή. Μην βάλεις τη δική σου τη σοφία να αρχίσεις να λες τι θα κάνω, πώς θα το κάνω, έτσι πρέπει να κάνεις, ξέρω εγώ. Δεν ξέρουμε. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ο μόνος που ξέρει είναι ο Θεός. Πάμε, λέει, να προσευχηθούμε, του λέει ο Σαμουήλ. Δεν έχει όπλα, αλλά έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και πήγαν κατευθείαν στην προσευχή. Εκεί είναι ασφαλής, βέβαια. Βέβαια, γιατί ο Θεός είναι μαζί τους. Ο Θεός υπερασπίζεται. Ο Σαούλ λέει, τον έπιασα. Στέλνει στρατιώτες, πηγαίνετε, λέει, φέρτε τον. Πλησιάζουνε, με το που φτάνουνε, πληρώνονται Πνεύματος Αγίου και προφητεύουνε. Τι όπλα έχει ο Θεός, ε. Έμειναν εκεί και προφητεύανε. Ο Σαούλ τους είδε που άρχισε, στέλνει άλλους. Πάνε και οι άλλοι και αυτοί προφητεύουνε. Τρίτη φορά. Και αυτοί προφητεύουνε. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Μα ούτε όπλα έχει ο Σαμουήλ, ούτε τίποτα δεν έχει. Είναι ο Θεός μαζί του. Όταν δεν έχουμε που να πάμε, θα πάμε στα αδέλφια μας. Μπορεί να μην έχουν τα απαραίτητα να μας βοηθήσουν κατά τους ανθρώπους, αλλά έχουν, είναι ο Θεός μαζί τους. Έχουν το Θεό μαζί τους. Στο τέλος λέει ο Σαούλα, άχρηστην όλοι, εγώ θα πάω να τον πιάσω. Έτσι λένε οι άνθρωποι. Ε, όλα εγώ θα τα κάνω. Μα άχρηστοι σας όλοι σας. Αυτό όμως δεν το λέει ο άνθρωπος του Θεού. Ποτέ. Ο άνθρωπος του Θεού λέει, ο Θεός θα τα κάνει όλα. Και είσαστε πάρα πολύ καλοί όλοι. Πολύ ευλογημένοι όλοι. Εγώ είμαι ντενεκές ξεγάνωτος. Είδατε, τελείως διαφορετική φιλοσοφία, νοοτροπία. Και πάει να το βιάσει και μόλις μπαίνει, προφητεύει και αυτός. Αλλά προφητεύει με έναν ιδιότερο τρόπο. Γυμνώνεται, ξεφτύλα δηλαδή, έτσι. Και έμεινε γυμνός όλη την περί την ώρα εκεί προφητεύων. Οι άλλοι ήταν ενδεδειμένοι, σοφρονούντες. Αυτός προφήτευε ξεγυμνωμένος. Γιατί? Γιατί ο Θεός απεκάλυψε τη γύμνωσή του. Ο άνθρωπος του κόσμου όσες πανοπλίες να φοράει είναι γυμνός. Γυμνός. Φαίνεται το όνειδος, η γύμνωσης. Και προσέξτε, αδερφοί, τι κάνει ο διάβολος. Γυμνώνει. Βγήκα έξω σήμερα το πρωί, δεν ξέρω που πήγα, το μεσημέρι κάπου πήγα. Έκανε ζέστη. Μα όλες γυμνές ήταν, ρε παιδί μου. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Όλες γυμνές. Τι γίνεται? Τους ξεγυμνώνει ο άνθρωπος. Βλέπεις εδώ μέχρι εδώ. Λίγο να σκύψει, τελειώσαμε. Λίγο να περπατήσει πιο γρήγορα. Τους γυμνώνει. Γιατί? Γιατί είναι γυμνοί, την έχουν τη γύμνια μέσα τους. Γιατί γυμνώθηκε ο Σαούλ? Γιατί είχε τη γύμνια μέσα του. Δεν είναι ενδεδειμένος, δεν είναι σοφρονών. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να είμαστε ενδεδειμένοι και σοφρονούντες. Αμήν. Λυπάσαι που βλέπεις κοπελίτσες στο δρόμο και δεν μπορώ να καταλάβω, κοιλιά απ' έξω, πάνω απ' έξω, κάτω απ' έξω, γιατί το κάνουν αυτό? Και την απάντηση την πήρα που διάβαζα. Ο διάβολος τις γυμνώνει. Γιατί είναι γυμνές μέσα τους. Η γύμνωση βγαίνει έξω όταν υπάρχει μέσα. Όταν δεν υπάρχει μέσα, δεν βγαίνει έξω. Γι' αυτό όταν έρχονται μέσα στην εκκλησία όλοι, είμαστε γυμνοί. Και σιγά σιγά ο Κύριος αρχίζει και μας δίνει.
και μας ευπρεπίζει και μας δίνει ομορφιά, αλλά ομορφιά ουράνια. Και ο άντρας βλέπει τη γυναίκα του και την καμαρώνει. Και η γυναίκα βλέπει τον άντρα της και τον καμαρώνει. Και ξέρει ο άντρας ότι αυτή τη γυναίκα τη βλέπει μόνο αυτός. Και δεν τη βλέπουν όλοι. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, για την Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό για τις γυναίκες μας, για τα παιδιά μας, για τους άντρες σας. Αλλά πιο πολύ ευχαριστούμε το Θεό για το Χριστό που είναι ανάμεσά μας. Αμήν. Να ψάλουμε.